Λοιπόν, μία είδηση. Καλημέρα, καταρχήν. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής χειρολεκτικά. Όπως ενδεχομένως ανεμένετο, ο προηγούμενος μάρτυρας, ο κ. Παπαδημητρίου, εισάχθηκε μάλλον στο νοσοκομείο Ελπής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελπής. Δεν ξέρω και εσύ, κρατικό είναι. Λοιπόν, και ο υπογεγραμμένος γιατρός, ο κ. Τζόρτζ Σταύρος, ότι εξετάστηκε και νοσηλεύεται καρδιολογική κλινική από τις 5-12 έως σήμερα, από χθες δηλαδή ουσιαστικά μέχρι σήμερα. Οξία δύσπνοια επί υπερτάσεως καρδιοπάθειας για κάθε νόμιμη χρήση. Λοιπόν, αυτό είναι ένα έγγραφο με το οποίο προφανώς ο κύριος Παπαδημητρίου ζητάει αναβολή. Εμείς τώρα δυνατότητες να ελέγξουμε αυτό το κείμενο. Είναι βεβαίωση, ναι. Ιατρική βεβαίωση, νομίζω ότι είναι ντοκουμέντο. Από πότε είναι, από τις 5 του μηνός, από χθες δηλαδή. Από το Ελπής. Είναι και σήμερα μέσα. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, ναι, μόλις γίνει καλά ο άνθρωπος και φύγει καρδιολογικό πρόβλημα. Τώρα, ήθελα να σας ανακοινώσω, αλλά δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Έλαβα ένα τηλεφώνημα από την κυρία Κρεμαστινού και μία μακροσκελέστατη επιστολή είναι εδώ, δεν την άνοιξα ακόμα. Θα τη δω και προϊούσεις στη συνεδρίαση, θα σας πω περί τι ώρες πρόκειται. Προσωπική σε μένα δηλαδή είναι. Και στην πραγματικότητα έχουμε τις επιστολές που στείλαμε την προηγούμενη φορά, όσες συμφωνήσαμε, έχουν φύγει όλες. Απαντήσεις όμως δεν παίρνουμε και είναι ανησυχητικό. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι μάρτυρας η κυρία Σκοπούλη Φωτεινή. Η κατάθεσή της προέκυψε από μία επιστολή που είχε στείλει η ίδια και την είχαμε συζητήσει τότε και είπαμε ότι εν καιρό, αναλόγως της πρόοδου των εργασιών μας, νομίζω ότι με αυτά τα οποία έχουν ήδη ακουστεί και λόγω της ιδιότητας της βέβαια ως αναπληρώτριας υφυπουργού Υγείας, σε μία σχετικώς κρίσιμη περίοδο, δηλαδή όπου πολλά από τα γεγονότα που έχουμε εντοπίσει έχουν, πιθανολογούμε ότι είδαμε χώρα στο διάστημα αυτό, ελπίζω να μας βοηθήσει στην αναζήτηση της αλήθειας. Επισημαίνω, θα το ξέρετε φαντάζομαι, κυρία Σκοπούλη, ότι εμάς η δουλειά μας δεν είναι να ενοχοποιήσουμε ανθρώπους ή να ενοχοποιήσουμε συστήματα και μηχανισμούς. Θέλουμε να δούμε αν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 97, δηλαδή αργότερα, μια που ιδρύθηκε αργότερα, μέχρι το 2014, υπήρξαν ή όχι τέτοιου είδους αναμίξεις και παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων που να θεωρηθούν επιλήψιμες. Σύμφωνα με την έννοια του ποινικού νόμου, δηλαδή. Οπότε, κυρίως εκεί θα στραφούν οι ερωτήσεις και εσείς βέβαια μπορείτε να πείτε και εισαγωγικώς, αν θέλετε κάτι, ή και γενικότερα, πρώτα να ορκιστούμε, έτσι λέει η δικονομία. Πείτε το όνομά σας, παρακαλώ, και τη διεύθυνσή σας. Ωραία. Λέγομαι Σκοπούλη Φωτεινή και μένω Αμαριλίδο 42 στο ψυχικό. Μάλιστα. Θα ορκιστείτε με πολιτικό όρκο ή με θρησκευτικό? Ορίστε. Με πολιτικό όρκο θα ορκιστείτε ή με θρησκευτικό? Με πολιτικό όρκο. Ωραία. Τότε θα επαναλάβετε μετά από μένα. Ορκίζομαι στην τιμή και στη συνείδησή μου. Δεν σας ακούω. Δεν ακούτε. Λέω, θα επαναλάβετε μετά από μένα τα εξής. Ορκίζομαι στην τιμή και στη συνείδησή μου. Ορκίζομαι στην τιμή και στη συνείδησή μου. Να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Τη διαδικασία την ξέρετε, φαντάζομαι. Δέχεστε ερωτήσεις από τους συζητητές και στη συνέχεια από μέλη της Επιτροπής βουλευτές. Θα κάνω μια εισήγηση όμως. Θέλετε να κάνετε μια τοποθέτηση. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ σήμερα για την ανάδειξη, όπως λέει και ο τίτλος της Επιτροπής, σκανδάλων στον χώρο της υγείας. Και ιδιαίτερα σε ένα αντικείμενο το οποίο αφορά τη δημόσια υγεία και σε έναν οργανισμό ο οποίος υπηρετεί τη δημόσια υγεία. Τα σκάνδαλα μπορεί να είναι πολιτικά, μπορεί να είναι οικονομικά, μπορεί να είναι ροζ, μπορεί να είναι σχέσεων. Τα σκάνδαλα αντιλαμβανόμαστε ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό είναι μια μεγάλη
Έχουμε πολλά πολλά παραδείγματα τέτοια. Το ότι για έναν μπορεί να είναι σκάνδαλο το ότι έχει μια φιλενάδα κάποιος, τέλος πάντων. Παραδείγματος χάρη ο μητέρα, αν είχε μια δεύτερη γυναίκα, για τη Γαλλία αυτό δεν ήταν σκάνδαλο. Για τον δικό μας τον πληθυσμό αυτό είναι ένα σκάνδαλο. Από εκεί και πέρα, δηλαδή πρέπει να έχεις ειδικούς υποδοχής για να αναγνωρίσεις αν ένα πράγμα θεωρείται έξω από μια κοινή πρακτική. Και μια πρακτική που οφείλει να είναι τέτοια. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος και πολύ μεγάλη αμφισβήτηση για το πώς πιστοποιείται το σκάνδαλο, αν υπάρχουν νομικά εργαλεία για να αναγνωριστεί σαν παρατυπία. Και βέβαια ο τελικός σκοπός είναι να διορθώσουμε αυτές τις πρακτικές μέσα στην κυρίως δημόσια διοίκηση και δημόσια ζωή. Παραδείγματος χάρη, όταν εγώ μπήκα από έναν εντελώς διαφορετικό χώρο στο Υπουργείο Υγείας, για μένα ήταν τραγικό σκάνδαλο το ότι μπαίνουν οι υπουργοί με το λεφούσι τους μαζί, τους δικούς τους, στους χώρους του Υπουργείου και βάζουν στην πάντα τη διοίκηση, βάζουν στην πάντα τον δημόσιο τομέα ο οποίος στηρίζει το Υπουργείο. Καταλαμβάνουν χώρους στους οποίους εγκαθιστούν ιδιωτικούς υπαλλήλους, συγγενείς, για την αξιοποίηση, για να διεκπεραιώσουν καθαρά προσωπικά και συμφέροντα με τους ψηφοφόρους κτλ. Χωρίς να υπάρχει κανένα μέτρο για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και να κλειδώνουν χώρους και να μην επιτρέπουν να μπουν εκεί πέρα δημόσιοι υπάλληλοι ή σύμβουλοι για να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό πιθανόν για σας ή για ορισμένους από σας δεν αποτελεί σκάνδαλο. Για μένα όμως αποτελεί μείζον σκάνδαλο. Πάμε τώρα όμως στο συγκεκριμένο μας πεδίο. Οι στόχοι της πολιτείας στον τομέα της υγείας είναι 4. Είναι η προαγωγή της υγείας των πολιτών, δηλαδή να μην αρρωσταίνει ο κόσμος, και αυτό το λέμε δημόσια υγεία, και αυτό οφείλει να είναι όχι μόνον αντικείμενο του Υπουργείου Υγείας, αλλά πρέπει να περάσει σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα Υπουργεία, διότι η προαγωγή της υγείας εξαρτάται από τις συνθήκες διαβίωσης του κόσμου και όχι μόνον από τον προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο που έτσι έχει περάσει από τα διάφορα όργανα του Υπουργείου Υγείας προς τα έξω. Από την αντιμετώπιση της ασθένειας, που αυτό αφορά τα νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κτλ. Να εξασφαλίζεται η ικανή πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας και να αξιοποιούνται οι συνθήκες μιας χώρας, συγκεκριμένα της δικιάς μας, των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων και των κλιματολογικών που επηρεάζουν την υγεία ή την νόσο των πολιτών. Παραδείγματος χάρη, αυτό πώς το μετράμε. Το μετράμε με δείκτες υγείας του πληθυσμού. Δηλαδή, ο στόχος της πολιτείας είναι να διατηρήσει και να βελτιώσει τους δείκτες υγείας του πληθυσμού. Η θνητότητα είναι ένας από αυτούς τους δείκτες. Η Ελλάδα βρίσκεται κάπου λίγο πάνω από το μέσο όρο των ανεπτυγμένων χωρών. Η θνητότητα από αυτοκτονίες, οι αυτοκτονίες
δεν υπάρχουν στην Ελλάδα ουσιαστικά. Δηλαδή, αν δείτε την κριτική ανάλυση, η Ελλάδα είναι η χώρα με τις λιγότερες αυτοκτονίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σύστημα υγείας έχει επηρεάσει αυτό τον παράγοντα, αλλά είναι οι οικογενειακές συνθήκες, οι κοινωνικές συνθήκες, το κλίμα. Συμφωνεί. Άρα υπάρχουν δείκτες υγείας οι οποίοι μας λένε την επιτυχία της παρέμβασης του συστήματος υγείας στην υγεία του πληθυσμού και στην οσιρότητα του πληθυσμού. Δηλαδή είναι μετρήσιμα όλα αυτά. Ένα άλλο παράδειγμα είναι, παραδείγματος χάρη, το ενόπνευμα. Η κατανάλωση ενόπνευματος στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Και αυτή δεν είναι γιατί παρεμβαίνει το κράτος, είναι γιατί η ανάπτυξη του πληθυσμού είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη του ενόπνευματος δίπλα μας και αυτό δεν γίνεται, δεν είναι κάτι απαγορευμένο το ενόπνευμα. Οπότε καταλήγουμε σαν ενήλικες να καταναλώνουμε μικρή ποσότητα ενόπνευματος. Απ' την άλλη μεριά όμως το τσιγάρο, είμαστε οι μεγαλύτεροι καταναλωτές τσιγάρου, έτσι. Και μέσα σε στατιστικές βλέπουμε ότι αυτό αντί να μειώνεται, μεγαλώνει. Η παρέμβαση της πολιτείας είναι αναποτελεσματική. Και αν δείτε σε αυτό τον κατάλογο, σε αυτή την διαφάνεια εδώ, έτσι είναι η διαφάνεια, είναι από ένα επιστημονικό άρθρο, το οποίο έχει δημοσιευθεί σε έγκριτο περιοδικό δημόσιας υγείας, η επίδραση της πολιτικής υγείας σε δείκτες υγείας. Η Ελλάδα βρίσκεται εδώ. Όλες οι άλλες χώρες είναι οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ μετά από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Το βλέπετε που βρισκόμαστε. Λοιπόν, ένας τομέας παρέμβασης της πολιτικής της υγείας, δηλαδή η πολιτική της υγείας, όπως είπαμε, γίνεται με διάφορους τρόπους. Είναι η δημόσια υγεία, δηλαδή το πόσο η Ελλάδα έχει αξιοποιήσει την παρέμβαση στη δημόσια υγεία, δηλαδή στην προαγωγή υγείας, πριν αρρωστήσουν οι άνθρωποι. Το ποσοστό, πέστε ότι έχουμε ένα 5% του ΑΕΠ για την υγεία. Αν το έχουμε, τώρα δεν το έχουμε. Ωραία. Αφού το έχουμε και το 5,1 τώρα, καλά είναι. Κανονικά, οι χώρες, οι ανεπτυγμένες, δίνουν για τη δημόσια υγεία πάνω από το 3% του ποσοστού που δίνουμε για την υγεία. Στην Ελλάδα, το ποσοστό που δίνουμε για τη δημόσια υγεία είναι κάτω από 1%. Και με επιστημονικές μελέτες είναι σαφές πλέον και όλη η Ευρώπη έχει γυρίσει εδώ και χρόνια στην αντίληψη με δεδομένα, όχι στο νομίζω ότι, με δεδομένα ότι η παρέμβαση μέσω της δημόσιας υγείας, δηλαδή της προαγωγής υγείας, είναι η πιο φτηνή παρέμβαση και η πιο αποτελεσματική. Δηλαδή, αν δούμε κόστος με όφελος, είναι το καλύτερο παράδειγμα. Άρα, πρέπει να δώσουμε βάρος στην δημόσια υγεία σαν πολιτεία. Πολύ δε μάλιστα, αυτό ήταν σημαντικό και συνεχίζει βέβαια να είναι σημαντικό, στις περιόδους της κρίσης. Και ερχόμαστε τώρα στην κρίση. Όχι στην κρίση, θα δούμε τι όργανα έχει το σύστημα υγείας το ελληνικό για να παρέμβει στη δημόσια υγεία. Το 1992 η Ελλάδα, επειδή εμφανίστηκε το AIDS, έφτιαξε έναν οργανισμό τον οποίο ονόμασε ΚΕΕΛ.
νόμος 2081. Ήταν ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που υποπτεύονταν από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό την αντιμετώπιση, παρακολούθηση, συντονισμό, υποβοήθηση των ενεργειών για την πρόληψη και εξάπλωση ειδικών μεταδοτικών νοσημάτων και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Το 1992, το ίδιο χρόνο, με ένα προεδρικό διάταγμα, η εποπτεία λειτουργίας του οργανισμού αυτού ασκείται, γράφεται, ότι ασκείται από τον Υπουργό Υγείας. Το 1994, το ΚΕΛ, με καινούριο νόμο, προεδρικό διάταγμα, είναι όλα αυτά σε νομοθετικά. Εξαιρείται το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΕΛ από το σύστημα προσλήψεων του Δημοσίου. Το 1995, εξαιρείται το ΚΕΛ από τη διαδικασία προμηθειών που ισχύει στο Δημόσιο. Το 2000 μπαίνει κάπου ότι εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, παραμένοντας ο νόμος βέβαια ότι ο Υπουργός αποφασίζει για τα πάντα. Το 2005, τότε μόνο, γίνεται ένα νομοθετικό πλαίσιο που αφορά όλη τη δημόσια υγεία με ένα δίκτυο υπηρεσιών δημόσιας υγείας, και τότε μετονομάζεται το ΚΕΛ σε ΚΕΛΠΝΟ, δίνοντας νομοθετικά και κάποιες άλλες αρμοδιότητες που αφορούν και άλλα νοσήματα ελέγχου από το όργανο αυτό. Το 2011 εξαιρείται το ΚΕΛΠΝΟ από την νομοθεσία για τις ΔΕΚΟ και το 2012 εξαιρείται το ΚΕΛΠΝΟ από το δημόσιο λογιστικό. Όλα αυτά θα σκεφτεί κάποιος καλοπροαίρετα και αυτή ήταν και η αιτιολόγηση της κατά διαστήματα νομοθετικής αρχής, δηλαδή πολιτικών, υπουργών υγείας, ότι χρειαζόμαστε μια πολύ σημαντική, πολύ άμεση πολλές φορές αποτελεσματικότητα. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Πρέπει να έχουμε αποτέλεσμα. Έρχεται μια επιδημία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε διαγωνισμούς. Πρέπει να έχουμε το φάρμακο τώρα, το εμβόλιο τώρα. Το πιστεύουμε. Ερχόμαστε το 2012 και μου ανατίθεται το ΚΕΛΠΝΟ ως στην εποπτεία μου. Πάντα όμως με τον νόμο ότι ο Υπουργός είναι αυτός που αποφασίζει. Και βρισκόμαστε μπροστά σε συγκεκριμένα προβλήματα. Ένας υπουργός όταν αναλαμβάνει, ρωτάει τους αρμόδιους φορείς, τη διεύθυνση του Υπουργείου φυσικά, και τους αρμόδιους φορείς. Περιττό να σας πω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αναδρομικά, ανακαλύπτουμε ότι το ΚΕΛΠΝΟ με τη διεύθυνση υγιεινής δεν έχει καθόλου καλές σχέσεις. Το ΚΕΛΠΝΟ όλο αυτό το χρονικό διάστημα αποδίδει οτιδήποτε προς τον Υπουργό. Και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής δεν έχει ιδέα. Αυτό που μας ενδιαφέρει σαν πολιτική ηγεσία είναι τα προβλήματα το 2012 που αφορούν την δημόσια υγεία. Σαν άνθρωπος του επαγγέλματος, γιατί είμαι γιατρός,
Δεν είμαι δικηγόρος, δεν είμαι οικονομολόγος, παθολόγος. Αντιλαμβάνομαι ότι στον καιρό αυτό της κρίσης και της οικονομικής ανέχειας πρέπει με κάθε τρόπο να προάγουμε την υγεία του παιδιού, να εξασφαλίσουμε την υγεία του παιδιού και να κάνουμε καθολικό εμβολιασμό και τι άλλο να κάνουμε, να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν κόστος. Να προάγουμε το μητρικό θυλασμό, διότι ο μητρικός θυλασμός είναι μία προσέγγιση η οποία μειώνει τη θνησιμότητα των παιδιών στο 13%, ενώ οποιοδήποτε εμβολιασμός δεν φτάνει πάνω από το 5%. Και αυτό είναι μελέτες από υπανάπτυκτες χώρες. Επίσης, να δούμε τα προβλήματα τα οποία πηγάζουν από την μετανάστευση και από τον κόσμο που έρχεται και να εξασφαλίσουμε εμβόλια για όλο τον κόσμο, γιατί αν εμβολιάσουμε το ψυχικό ή το Παγκράτη, δεν μας σώζει τίποτα αν υπάρχει το νόσημα δίπλα μας, στην πλατεία Βάθης. Και αυτό φαίνεται σήμερα με την επιδημία της ηλαράς, μιας νόσου που είχε εξαφανιστεί εδώ και χρόνια. Επίσης, άλλο πρόβλημα το οποίο μετά από 3-4 μήνες γνωστοποιήθηκε στο Υπουργείο ήταν ότι το AIDS έχει σηκώσει κεφάλι σε χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών. 4 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων. Ποιος όφιλε να ενημερώσει την πολιτική ηγεσία γι' αυτό? Λοιπόν, ερχόμενοι με τα προβλήματα, σαφώς συνεργάζεσαι με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και με το όργανο το οποίο υπηρετεί. Τι κάνει το ΚΕΛΠΝΟ, δηλαδή τι έχει οριστεί να κάνει το ΚΕΛΠΝΟ? Να επιτηρεί την επιδημιολογία των νοσημάτων. Δηλαδή, τι φυματίωση έχουμε, λοιμώδη νοσήματα, αλλά και μη λοιμώδη νοσήματα. Τι καρκίνο έχουμε, τι διαβήτη έχουμε, διάφορα νοσήματα, χρόνια νοσήματα. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό, απλώς θα σας πω ότι αυτό το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε, το ΚΕΛΠΝΟ είχε αναλάβει να καταγράψει τον καρκίνο, να καταγράψει έναν εθνικό χάρτη υγείας με εκατομμύρια δραχμές και δεν έχουμε κανένα δεδομένο ακόμα. Δεν έχουμε κανένα δεδομένο. Αλλά ας πάμε στα συγκεκριμένα προβλήματα, στα οποία θα σας πω μόνο 3 από τα προβλήματα. Η εμβολιαστική κάλυψη, το HIV, δηλαδή το AIDS, και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο ανέκυπτε εκείνους καλοκαιρινούς μήνες, μια νόσου που μεταδίδεται με τα κουνούπια, η νόσος του Δυτικού Νείλου. Ο στόχος μας ήταν να είμαστε αποτελεσματικοί. Για την εμβολιαστική κάλυψη, τι είχε κάνει το ΚΕΛΠΝΟ και ερχόμαστε τώρα το 17 και έχουμε έξαρση της ηλαράς? Ψάξαμε να βρούμε. Δεν υπήρχε τίποτα. Είχε ξοδέψει, τα οποία βρήκαμε μετά βέβαια, 32 εκατομμύρια για εμβόλια για τη γρήπη και 7 εκατομμύρια για φάρμακα αντιγρυπικά, τα οποία έδινα αντιϊκά. Το οποίο αυτό το φάρμακο, επειδή δεν γνωρίζετε πιθανόν, από όλες τις μελέτες φαίνεται ότι επηρεάζει
την έκφραση της νόσου, προσδίδοντας μία μέρα λιγότερο πυρετό κατά τη διάρκεια της νόσησης. Αυτό είναι αυτό που κάνει το Ταμιφλού και το κάποιο άλλο, τέλος πάντων τα ΙΚΑ, δεν θέλω να ονομάζω φάρμακα, αυτό είναι που κάνει, που προσδίδει επιπλέον το φάρμακο αυτό το ΙΚΟ όταν το παίρνουμε και όταν διαγιγνώσκουμε τις πρώτες μέρες της γρίπης. Το κελπνό, ναι, είχε παρέμβει και είχε παραγγείλει και αγοράσει και είχε δανειστεί από το κράτος με εγγυητικές επιστολές εκατομμύρια εμβόλια και σύριγγες που θα μπορούσαν να καλύψουν όλα τα Βαλκάνια. 7 εκατομμύρια διέθεσε για το φάρμακο αυτό, το οποίο φάρμακο αυτό γέμισε το στρατό, το έδωσε δωρεάν να δίδεται από όλα τα ιδιωτικά φαρμακεία. Και επέμενε και το 2013 το χειμώνα ότι έχει απόθεμα και να πάει να τα αγοράσει ο κόσμος δωρεάν, όχι να πάει να το αγοράσει, να το προμηθευτεί από τα φαρμακεία. Πότε? Το 2013 για τη γρήπη. Λοιπόν, για τα εμβόλια. Τι είχε στις αποθήκες του το κελπνό? Το κελπνό είχε στις αποθήκες εμβόλια για τον HPV, προστασία για τον καρκίνο του τραχύλου, τα οποία διέθετε ανάλογα με τα αιτήματα του καθενός, Κηφισιά, Πολιτεία. Εμβόλια για τη γρήπη, τα οποία διέθετε στη Βουλή, στα νοσοκομεία για την κάλυψη του ιατρικού προσωπικού, θα ρίξει και αυτός ο κόσμος δεν είχε ασφάλιση. Σύμφωνοι. Και παράλληλα βέβαια έβγαινε και ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου και έλεγε ότι δεν υπάρχουν εμβόλια για τη γρήπη κτλ. Κτλ. Διότι μόνον για τη γρήπη ενδιαφέρονταν. Μόνο για μια οξία κατάσταση, διασπείροντας τον πανικό και βάζοντας τον κόσμο σε μια τρελή κατάσταση και τους πολιτικούς. Έτσι, διότι όταν είσαι δικηγόρος ή όταν είσαι, ξέρω εγώ, τι άλλο, οικονομολόγος, άντε να καταλάβεις τι κάνει η επιστημονική αυθεντία. Έτσι, αυθεντία του κελπνό. Επιστήμονες. Λοιπόν, και κάτι άλλο όμως για τα εμβόλια έκανε το κελπνό. Το κελπνό διαφήμιζε το αντιπνευμονιοκοκικό εμβόλιο μαζί με την Pfizer. Εντάξει. Στην τηλεόραση, σε έντυπα, παντού. Προχωρήσαμε σε μια διαδικασία αρκετά κοπιώδη, αξιοποιώντας το δίκτυο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο από παλιότερα υπήρχε για την αποκέντρωση αυτής της διανομής των εμβολίων. Μειώσαμε τα εμβόλια, τα οποία από την Εμβολιαστική Επιτροπή, και αυτή είναι ένα επιστημονικό όργανο πολύ σημαντικό, το οποίο βρισκόμαστε, η Ελλάδα, και στην κρίση βρίσκεται σε μια κατάσταση που τα παιδιά κάνουν 15 εμβόλια, έτσι. Στην Αγγλία κάνουν 7, στην Ελλάδα κάνουν 15 και τα πληρώνει ο ΕΟΠΗ αυτά όλα. Σύμφωνοι. Λοιπόν, μειώσαμε με επιτροπή συγκεκριμένη, με επιστήμονες κτλ. Την εμβολιαστική κάλυψη. Προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο, δεν χρειάζεται να σας πω τι κάναμε, δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Έτσι. Και καταλήξαμε στο ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα σύστημα, και αυτό θα το κάλυπτε το ΕΣΠΑ, αφού με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προτάθηκε συγκεκριμένα, που να καταγράφεται ο εμβολιασμός των παιδιών, από ιδιώτες, από τους δημόσιους φορείς, από παντού, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτό δεν το έχει διανοηθεί τόσα χρόνια το κελπνό.
Ίσως όμως να μην προσέβλεπε σε κάποια αποτελεσματικότητα που δεν ήταν αυτή της δημόσιας υγείας, αλλά ήταν κάποια άλλη. Αυτή η πρόταση... Κύριε Σκοπούλη, κάποια άλλη που λέτε εννοείται κάτι συγκεκριμένο. Αυτή η πρόταση τελικά δεν προωθήθηκε για την χρηματοδοτηθή από τα ΕΣΠΑ, διότι το ΚΕΛΠΝΟ θεώρησε ότι την εποχή της κρίσης είναι καλύτερα να δώσει τα λεφτά για τον έλεγχο της βαρικοείας των παιδιών. Φεύγουμε, τα ντοκουμέντα υπάρχουν εδώ, υπάρχει προοδευτική χρονολογικά ό,τι θέλετε όλα τα έγγραφα. Πιθανότατα σε αυτή τη διαδικασία συμβάλλουν και άτομα τα οποία είναι μέσα στο Υπουργείο σε σημαντικές θέσεις, οι οποίες τα άτομα έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με μέλη του ΔΟΥΣΟΥ του ΚΕΛΠΝΟ και οι σχέσεις αυτές έγκυται στο ότι μπορεί να εξασφαλίσουν διδακτορικό δίπλωμα κτλ. Θα πάμε στο άλλο παράδειγμα, το οποίο αφορά τον έλεγχο του HIV στους χρήστες ναρκωτικών. Σας διάβασα το με τι είναι επιφορτισμένο, τι είναι επιφορτισμένο να κάνει το ΚΕΛΠΝΟ. Να συντονίσει δράσεις των φορέων που εμπλέκονται. Και είναι υπεύθυνο, μην ξεχνάτε ότι το ΚΕΛΠΝΟ έγινε για τον HIV. Έγινε, δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό. Και βλέπουμε ότι το HIV όλα αυτά τα χρόνια κάνει μία... Πρέπει να έχω μια διαφάνεια, θα σας τη δείξω ίσως αργότερα. Και τώρα το HIV βρίσκεται, έχει ανωδική πορεία από το 8, από το 9, από το 10 στους χρήστες ναρκωτικών. Το 10, όχι το 10, το 11, μάλλον το 12, στο τέλος του 12, το ενδιαφέρον του ΚΕΛΠΝΟ δεν ήταν για τους χρήστες, ήταν για τις ιερόδουλες. Και το θυμάστε καλά. Σύμφωνοι. Με αυτή την γνωστή διάταξη, με αυτή την πολιτική εκμετάλλευση, με αυτή την παρέμβαση η οποία δεν συγχωρείται με τίποτα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και δεν το λέω εγώ αυτό. Το λένε διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι μας ανάγκασαν με τα γράμματά τους προς την πολιτική ηγεσία να ξανασυστήσουμε επιτροπή και να δούμε αν αυτό ήταν σωστό ή δεν ήταν σωστό, τηρώντας τους νόμους και μην το παίζοντας πολιτικάντιδες στην τηλεόραση. Και ενώ το ΚΕΛΠΝΟ την άνοιξη του 12 ήταν σύμφωνο με αυτή την παρέμβαση, στην επιτροπή την οποία φτιάξαμε και η οποία οδήγησε στην κατάργηση αυτής της πράξης της νομοθετικής, δεν ήταν σύμφωνο. Δηλαδή ένα επιστημονικό όργανο τη μια φορά είναι σύμφωνο και μέσα σε 8 μήνες δεν είναι σύμφωνο. Δηλαδή με τι κριτήρια αλλάζει, με τι κριτήρια αλλάζει την άποψή του. Λοιπόν, δεν υπήρξε κανένα συντονισμός για το HIV. Το ίδιο το ΚΕΛΠΝΟ είχε κάνει κάτι ομαδούλες, τις οποίες έβαζε με... Τέλος πάντων, έχει και μια σειρά μέτρων, αγόραζε μόνος του σύριγγες, ενώ ο κανά που έπρεπε
ο ΚΑΝΑ είναι ο οργανισμός που ασχολείται με τους χρήστες ναρκωτικών, ενδοφλέβιων ναρκωτικών, και όχι μόνον αυτός, όχι μόνον αυτός. Η αντιμετώπιση είναι του να παρέχεις, βελόνες και σύριγγες, ώστε να μην χρησιμοποιούν τις ίδιες ο ένας από τον άλλον, διότι δεν πρόκειται να τον πείσεις το χρήστη να σταματήσει μέσα σε μια μέρα, αλλά τουλάχιστον να του δίνεις καθαρή σύριγγα. Άλλες σύριγγες έδινε ο ΚΑΝΑ, που ο ΚΑΝΑ ασχολείται με το αντικείμενο και του ξέρει καλά. Άλλες σύριγγες έδινε το. Όχι άλλες σύριγγες, άλλου είδους, από άλλον προμηθευτή. Από άλλον προμηθευτή. Λοιπόν, επίσης, προφυλακτικά, έκανε μια καμπάνια για τα προφυλακτικά. Το πρόβλημα είναι στους χρήστες, έτσι. Θα το έχετε δει κι εσείς τότε, πιθανόν να το βλέπατε, γιατί η περιοχή στην οποία έκανε την καμπάνια, που την κυβάλια πάνω από τα περίπτερα χρησιμοποιήστε προφυλακτικό, ήταν μόνον στην περιοχή του κέντρου, του Κολονακίου. Δεν υπήρχε πουθενά διαφήμιση σε καμιά άλλη γειτονιά, σε καμιά άλλη γλώσσα, σε καμία... Δεν υπήρχε τίποτα. Το ενδιαφέρον του ΚΕΛΠΝΟ για την πρόληψη της μετάδοσης του HIV ήταν για τον καθώς πρέπει κόσμο, φαρίς και αυτοί δεν ήξεραν, στην περιοχή του Κολονακίου και στα Πέριξ. Λοιπόν, το πόσο δόθηκαν, το τι δόθηκαν για αυτές τις διαφημίσεις και τα λοιπά, σε ποιον δόθηκαν αυτές οι διαφημίσεις, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας τα πω. Και θα σας πω γιατί δεν μπορώ να ξέρω. Λοιπόν, κάναμε τελικά με τα πολλών βασάνων, με όλους τους φορείς και βάλαμε συντονιστή την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου, γιατί αλλιώς δεν υπήρχε, δεν βρίσκαμε άκρη. Βάλαμε τους διάφορους φορείς, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνταν σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του Υπουργείου, δεν είναι να κάνει τη δουλειά του Υπουργείου, είναι να συντονίζει και να προσπαθεί οι δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονται με ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον για την επίλυση των προβλημάτων να συνεργάζονται και να είναι αποτελεσματικές. Κύριε Σκοπούλη, να ρωτήσω κάτι, παρακαλώ. Ναι. Αυτό που είπατε τώρα τελευταία σημαίνει ότι το Υπουργείο, το εκάστοτε Υπουργείο, είχε απλό συντονιστικό χαρακτήρα, δηλαδή αποφάσεις δεν έπαιρνε? Όχι, απόφαση είναι αυτή. Είναι απόφαση η οποία ανέβηκε. Μάλιστα, άρα το Υπουργείο πήρε την απόφαση. Εμείς τι πήραμε την απόφαση. Ναι, εσείς. Και κάναμε, κάναμε όλο αυτό το συντονισμό. Ναι. Θα μπορούσε όμως τόσο καιρό, από το 2008, να συντονιστώ, να μην κάνει ο καθένας. Εδώ έβλεπε το ΚΕΛΠΝΟ χρήστες, έβλεπε και ο ΚΑΝΑ χρήστες. Μπορεί να ήταν ίδιοι χρήστες. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή δεν γνωρίζαμε τίποτα. Ούτε πώς είναι οι χρήστες, ούτε πού είναι οι χρήστες, ούτε τι χρησιμοποιούν. Ούτε τα φάρμακα που έπαιρναν. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν ήξερε τι γίνεται. Το Υπουργείο δεν είχε δεδομένα για να δράσει. Με τα βασάνων ανέβηκε την τελευταία μέρα, αυτό όλο με τα βασάνων και στη Διάβγεια. Έτσι. Και εκεί υπήρχε και κόλλημα από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνοι. Λοιπόν, το ΚΕΛΠΝΟ ήταν υπεύθυνο για την χρηματοδότηση διαφόρων κέντρων εργαστηρίων τα οποία ελέγχουν τον ιό του HIV. Και τους έλεγε χρήματα για τα αντιδραστήρια. Το ΚΕΛΠΝΟ
χρησιμοποίησε όλα αυτά τα τρία τελευταία χρόνια το 50% του προϋπολογισμού για τα αντιδραστήρια αυτά. Ξέρετε, άμα δεν τα πάρεις μέχρι το τέλος του έτους, τα χάνεις τα λεφτά. Το 50%. Και ήρθε το κέλπνο την άνοιξη του 2013 να πει ότι εγώ δεν έχω λεφτά για να χρηματοδοτήσω για τα αντιδραστήρια αυτά. Το σημειώνεται. Έτσι. Ενώ είχε χρησιμοποιήσει το 50% του προϋπολογισμού. Το 2013. Ορίστε. Όχι, όχι, εντάξει. Συνεχίστε, συνεχίστε εσείς. Ναι, όχι το 2013, τα τρία τελευταία χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, περίπου αυτά έγινε ένας έλεγχος. Καλά, όλα αυτά βέβαια έγιναν σε ένα χρονικό διάστημα του ενός έτους με προσπάθεια ημών να έχουμε κάποια στοιχεία. Έτσι. Κάποια στοιχεία τα οποία δεν μας έδινε το κέλπνο. Αλλά θα σας πω πρώτα λίγο και για το Δυτικό Νείλο και μετά θα σας πω για το ποια στοιχεία και πώς απαντούσαν στα στοιχεία και τα αιτήματα τα δικά μας, αλλά και τα αιτήματα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ο Δυτικός Νείλο, η νόσος του Δυτικού Νείλου είναι μια νόσος που μεταδίδεται με τα κουνούπια. Και υπήρξε, εμφανίζεται κατά διαστήματα σαν επιδημία. Πρώτη φορά ήταν το 2010. Και απάνω στην Θεσσαλονίκη και μετά κατέβηκε προς τα κάτω, στην περιοχή της Αττικής. Και την προηγούμενη χρονιά, και μεταδίδεται, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μεταδίδεται από το κουνούπι που σε τσιμπάει, παίρνει τον ιό από τον ζώο ή από τον άνθρωπο, τσιμπάει και τον άλλον και μεταδίδεται. Αυτό το νόσημα στους περισσότερους είναι ασυμπτωματικό. Υπάρχει και ένα ποσοστό που κάνει πυρετό και τα λοιπά, και ένα μικρό ποσοστό, 1% που κάνει εγκεφαλίτιδα. Λοιπόν, πανικός. Πανικός γιατί. Πανικός για να σκοτώσουμε τα κουνούπια και πανικός για να προστατεύσουμε τον πιθανό αιμολύπτη, κάποιον που χρειάζεται να πάρει αίμα, από ένα αίμα που έχει δώσει κάποιος που είναι φορέας αυτού του ιού. Δηλαδή ότι τον τζίμπησε πριν από 10-15 μέρες ο ιός, δεν φαίνεται, δεν νοσεί, αλλά πήγε να δώσει αίμα και το παίρνει ο άλλος ο οποίος το χρειάζεται και παθαίνει αυτό το νόσημα. Νοσούν βαριά μόνο οι ανοσοκατασταλμένοι. Σύμφωνοι. Λοιπόν, την περασμένη χρονιά, για την πρόληψη αυτή, δηλαδή για τον έλεγχο του αίματος που μεταγγίζεται, έδωσε το Υπουργείο Υγείας, ακριβώς πώς τα έδωσε δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω, 2,5 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, το 2011, για να ελεγχθεί το αίμα. Το καλοκαίρι του 2012 δεν υπήρχε κονδύλιο για αυτό τον έλεγχο. Με φώναξαν, με προεδρεύοντα τον πρόεδρο του Κελπνό, τον την πρόεδρο του Κελπνό, να συμμετάσχω σε μία επιτροπή το 2012 είναι πρόεδρος κάποιος. Κυρία Κρεμαστή. Τέλος πάντων. Και ήταν. Ναι, γνωστό. Εγώ δεν θέλω να λέω ονόματα. Δεν... Είναι στα. Λοιπόν. Προχωράμε όμως. Να βρίσκεται σε μια σύσκεψη με
αναπληρωτές, δημάρχους κτλ. 4-5 Κηφισιά, ξέρω εγώ κάτω αυτό, και να λέει αν κάνατε εντομοκτονία. Το Κέλπνο, με τους δημάρχους, με τους αντιδημάρχους, με τους τέλος πάντων διοικητές της αυτοδιοίκησης, περιφέρειας κτλ. Να ελέγχει λεκτικά αν έγιναν εντομοκτονίες. Είναι μια οργάνωση κι αυτή και πώς αποδίδεις, ας πούμε, έργο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δηλαδή δεν υπάρχει Υπουργείο Εσωτερικών να το κινητοποιήσεις κεντρικά, να θέσεις το θέμα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, ανακύπτει το θέμα των μεταγγίσεων και της ασφάλειας. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο το Κέλπνο, και αυτό το εισηγείται βέβαια πολύ πιο πριν, πριν πάω εγώ εκεί, δηλαδή από τον Μάιο κάπου, εδώ είναι όλα, με έναν οργανισμό, όχι έναν οργανισμό, μια επιτροπή 7 ατόμων που έχει στο Κέλπνο, για την ασφάλεια του αίματος, 7 ατόμων αυτή η επιτροπή για την ασφάλεια του αίματος στο Κέλπνο, και εισηγείται από το Μάιο ότι πρέπει να διατεθεί από το κράτος 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να ελέγξουμε τα αίματα αυτό το καλοκαίρι που έρχονταν, το 12, για τον Δυτικό Νείλο, τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν υλοποιήθηκε αυτό, καθυστέρησαν, δεν ξέρω τι έκαναν. Τέλος πάντων, η αρχή δημοσίου τάδε, υπεύθυνο τον κύριο Φλωρίς, είπε ότι πρέπει να κάνετε ένα διαγωνισμό, είχατε το πρόβλημα, έπρεπε πολύ πιο γρήγορα να το προχωρήσετε. Εγώ δεν σας δίνω έτσι λεφτά, ούτε με πρόχειρο διαγωνισμό, ούτε με τίποτα. Της δημόσιας αρχής, το ανεξάρτητη δημόσια αρχή. Πολύ σωστά. Πάμε τελευταία ώρα να κάνουμε έτοιμα για χρήματα και μάλιστα σε κατάσταση που δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα. Ήταν ο κύριος Φλωρίδης. Α, είναι εδώ το έγγραφο. Ναι. Λοιπόν. Ποιος παραιτήθηκε, νομίζω. Δεν ξέρω, δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά. Λοιπόν, ασάστε. Εντάξει, εγώ τώρα γι' αυτό που... Λοιπόν, ολοκληρώστε παρακαλώ. Δεν υπάρχουν χρήματα. Εγώ είμαι υπεύθυνη με μία τροποποίηση των αρμοδιοτήτων μου. 5 ή 9 Ιουλίου έχω κάποιες αρμοδιότητες. 25 Ιουλίου μου αναθέτουν και την αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Μια και αυτό άπτεται και της δημόσιας υγείας και δεν ενδιαφέρονταν και κανένας άλλος γι' αυτό και αναλαμβάνω και αυτό. Λοιπόν, συντονιζόμαστε, επιτροπές, θα βρούμε άλλα μέτρα για να προστατεύσουμε τον πληθυσμό, αποκλεισμό της αιμοληψίας αιμοδοτών από περιοχές στις οποίες υπάρχει ενδυμή η λίμωξη. Επιτροπή, επιστημονική και τα λοιπά. Ναι. Και ο Υπουργός αποφασίζει με έγγραφο ότι εφόσον χρειαστεί θα δώσει για έλεγχο όχι 1,5 εκατομμύριο που ζητούσαν, 300.000. Και αυτά θα πάνε από το Κέλπνο, θα τα δώσει στο κέντρο αιμοδοσίας για να πάρουν τα αντιδραστήρια που χρειάζονται. Ξέρετε, μέσα σε 15 μέρες και σε ένα μήνα δεν γίνονται διαγωνισμοί με όλες τις προδιαγραφές. Επιμένει το Κέλπνο ότι πρέπει αυτός ο έλεγχος να γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και ποιος είναι αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος? Ότι πρέπει να ελέγχουμε κάθε δείγμα ξεχωριστά. Ενώ εκεί προτείνεται από το ΕΚΕΑ ότι υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος, πιο φτηνός, που είναι ο τρόπος που να
ελέγχουμε 6 δείγματα μαζί. Αν είναι θετικό αυτό, ελέγχουμε μετά ποιο από τα 6 είναι θετικό. Σύμφωνοι. Αυτός ο τρόπος των πολλαπλών δειγμάτων, έλεγχο πολλαπλών δειγμάτων, γίνεται κατά κόρον στην Ελβετία και εμείς επειδή έχουμε έλλειψη αίματος, προμηθευόμαστε από την Ελβετία αίμα, το οποίο γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Εκεί το ΚΕΛΠΝΟ και μάλιστα η επιτροπή του ΚΕΛΠΝΟ, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του αίματος και συστήνει τους τρόπους με τους οποίους θα ελεγχθεί το αίμα κτλ. Δεν αναφέρεται, όχι δεν αναφέρεται, επιμένει στο ότι θέλει και είναι απαραίτητο κτλ. Να ελεγχθεί με μοναδιαίο έλεγχο, μοναδιαίο. Κάθε αυτό τώρα το εκτιμάτε επειδή επέμενε και το Υπουργείο σε αυτό? Όχι, το Υπουργείο δεν επέμενε. Τι να επιμείνει το Υπουργείο? Δεν είπατε ότι το Υπουργείο ζήτησε? Ποιος το ζήτησε να είναι μοναδιαίος ο έλεγχος? Η Επιτροπή του ΚΕΛΠΝΟ που λέγεται ΣΚΑΕ. ΣΚΑΕ, όχι αυτοβούλος, είναι μέσα στις επιτροπές. Το ΣΚΑΕ είναι για την ασφάλεια του αίματος. Δηλαδή ήταν μέσα εκεί στην ομάδα εργασίας και τα λοιπά και με έγγραφα. Έγγραφα. Λοιπόν, ναι, υπάρχει, υπάρχει μια ανάγκη για συντομία, κυρία Σκοπούλη, όσο μπορείτε πιο πολύ. Ναι, τώρα μισό λεπτό. Ναι, του κόβεται το ψωμί, δηλαδή. Α, σας τρώμε το ψωμί. Εντάξει, τώρα εγώ ξέρετε, εντάξει, τέλος πάντων, αλλά οφείλω να... Εντάξει. Εντάξει, τώρα μετά είναι πολύ σύντομα τα πράγματα, διότι... Ορίστε, χαριδολογία, ωραία. Λοιπόν, οπότε η γράμμα του Υπουργού προς το ΚΕΛΠΝΟ, 300.000, έτσι, θα δώσετε εσείς ΚΕΛΠΝΟ στο Κέντρο Αιμοδοσίας, ΕΚΕΑ, για να πάρει τα αντιδραστήρια, φυσικά, τα πιο φτηνά, για να ελέγξουμε μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων. Παράλληλα, έρχεται μια εταιρεία η οποία είναι στο χώρο, δύο είναι οι εταιρείες, η μία από αυτές, έρχεται και πλησιάζει τον κύριο Σαλμά. Συγγνώμη, τον αναπληρωτή υπουργό. Αρμοδιότητα δικιά μου, ο αναπληρωτής υπουργός βγάζει ανακοίνωση ότι η τάδε εταιρεία μας δίνει δωρεάν 10.000 για 10.000 δείγματα, δελτίο τύπου. Τύπου. Τα γραφεία είναι δίπλα. Εγώ είμαι εδώ, ο κύριος Σαλμάς είναι εδώ. Υπάρχει και ένα κενό στη μέση, το οποίο όρισε ο κύριος αναπληρωτής υπουργός, για να μην ακούω εγώ τι λέει ο κύριος Σαλμάς. Τέλος πάντων, δεν επικοινω... Υπουργός ο κύριος Λικουρέντζος. Λοιπόν, μοναδιαία φυσικά. Φυσικά μοναδιαία. Με όρους βέβαια, με όρους να δώσουν λεφτά που χρωστούσε το Υπουργείο σε αυτούς, γιατί τα 2,5 εκατομμύρια που είχαν δώσει από πριν, κάτι χρωστούσε το Υπουργείο. Τέλος πάντων. Δωρεάν, δεν θεωρώ ότι η φιλανθρωπία είναι μέσα στην διαδικασία. Τέλος πάντων, δωρεάν τα παίρνουμε. Πάμε παρακάτω. Μετά από λίγο, άντε πάλι δωρεάν. Άλλα 10. Τέλος, 10.000. Άλλα 10.000 δείγματα. Και αυτά. Έρχονται συνέχεια, βομβαρδιζόμαστε ότι δεν μας φτάνουν και θέλουμε κι άλλα. Γιατί έχουμε προβλήματα κτλ. Από τα όργανα τα επιστημονικά, από τα ΕΚΕΑ και τα λοιπά, θέλουμε κι άλλα. Οπότε έρχεται και η πρόεδρος του ΚΕΛΠΝΟ, ένα απόγευμα, ότι ενώ υπήρχε το γράμμα του Υπουργού, είχε γίνει διοικητικό συμβούλιο στο ΚΕΛΠΝΟ,
είχαν αποφασίσει ότι θα τα δώσουν αυτά τα χρήματα στο ΕΚΙΑ, έρχεται και δεν μπορούμε να τα δώσουμε αυτά τα χρήματα αν δεν γράψετε εσείς ένα ότι πρέπει να κάνουμε απευθείας μετάθεση. Ανάθεση, πώς το λέτε. Οπότε και εγώ λέω, ρε παιδιά, δώστε τα να τελειώνουμε, σας γράψω ένα χαρτί, να πάτε να τα κάνετε. Και γράφω εγώ, τέλος πάντων, κακώς το έκανα, ότι κέλπνω πρέπει να δώσετε αυτά τα χρήματα στο... Όχι, πρέπει να δώσετε αυτά τα χρήματα στο ΕΚΙΑ, είναι εδώ πέρα η απόφαση, ή το... θα πρέπει να τη διαβάσω, σύμφωνα με τους κοινοτικούς νόμους και τους νόμους της χώρας μας, όπως ακριβώς έχει πει ο Υπουργός, και θα αποφασίσει το ΕΚΙΑ με ποιον τρόπο και ποια δείγματα θα πάρει. Δεν αποφασίζω εγώ. Το ΕΚΙΑ, εντωμεταξύ, είχε κάνει μία διερεύνηση και είχε δει ότι η μία εταιρεία είχε και διαθέσιμα στην Ελλάδα και μοναδιαία δείγματα και πολλαπλά δείγματα. Η άλλη εταιρεία είχε μόνο μοναδιαία δείγματα, αλλά η εταιρεία αυτή στο εξωτερικό, στη διπλανή μας χώρα, διέθετε πολλαπλά δείγματα. Στην Ελλάδα τόσα χρόνια δεν τα διέθετε τα πολλαπλά για τον έλεγχο των πολλαπλών δειγμάτων. Είχε βρει κάπου από κούμπι η εταιρεία αυτή τόσα χρόνια και δεν διέθετε τα δείγματα του πολλαπλού ελέγχου. Του ελέγχου πολλαπλών δειγμάτων. Σύμφωνοι. Τα συμπεράσματα δεν θέλω να τα βγάλω εγώ, τα βγάζει ο καθένας. Είστε λίγο μεταξύ πολλαπλών και μοναδίων. Ναι. Οικονομικά ήταν, σας λέει. Οικονομικά ήταν. Το ένα δείγμα, όταν ελέγχουμε το αίμα, παίρνουμε τον άρρωστο φωτεινή σκοπούλη και ελέγχουμε για τους ιούς 1, 2, 3, 4, κάθε δείγμα χώρια. Όταν έχουμε να ελέγξουμε σε τέτοιες καταστάσεις πολλαπλές, βάζουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 δείγματα μαζί και βάζουμε ένα αντιδραστήριο. Αν βγει θετικό, τότε πάμε πίσω και βλέπουμε ποιος από τους 6 είναι ο θετικός. Σύμφωνοι. Το ένα κόστιζε 6,5 ευρώ, το πολλαπλόν, το άλλο είχε 16. Θα σας πω ακριβώς, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων είναι εδώ πέρα. Συμφωνεί. Τέλειωσε αυτό, προχώρησε, βγήκαν, με έβγαλαν σε εφημερίδες, ότι εγώ επιλέγω την τάδε εταιρεία, διότι έχω μια σχέση με αυτή την εταιρεία, και όχι εγώ, αλλά ο σύζυγός μου, ο οποίος κατά διαστήματα έχει πάρει λεφτά από αυτή την εταιρεία. Τι τα έχει πάρει τα λεφτά από αυτή την εταιρεία και από ποια εταιρεία για την έρευνά του στο πανεπιστήμιο. Και σαφώς έχει πάρει ο καθηγητής Μουτσόπουλος χρήματα από όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες για την έρευνα από το 1994 μέχρι τώρα, μέχρι τότε που βγήκε στη σύνταξη, διότι θεωρούσε ότι αυτές οι εταιρείες πάνε τους γιατρούς στα συνέδρια, δίνουν φακελάκια, δίνουν μίζες, κάνουν αυτά και οφείλουν να δώσουν για την έρευνα. Σύμφωνοι. Αυτό. Και δεν είναι μόνο η μία εταιρεία, αλλά είναι όλες οι εταιρείες οι φαρμακευτικές. Σύμφωνοι. Λοιπόν, και αυτό το θεώρησαν ότι εγώ έχω κάποιο αλυσβερίς με τη μία εταιρεία. Μακάρι να είχα, αλλά δεν έχω. Λοιπόν, και τώρα θα σας πω και κάτι άλλο, ένα κερασάκι στην τούρτα που πιθανόν θα πρέπει να είσαι λίγο detective, δεν ξέρω τι. Εσείς θα βγάλετε το συμπέρασμα, εγώ δεν βγάζω κανένα συμπέρασμα. Είναι κατοχυρωμένα εδώ, δεν νομίζω ότι... Θα σας τα αφήσω όλα εδώ. Μπορείτε να με... Ορίστε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που φαίνεται έγγραφα, αλλά αν δεν τα έχουμε διαβάσει πριν υποβάλουμε ερωτήσεις, να τα δούμε αύριο, εκτός αν θέλετε να ξανάρθετε και μεθαύριο, να συνεχίσουμε. Ξανάρθετε. Τότε να μοιραστούν, να γίνει μια διακοπή, να διαβαστούν. Δεν μπορούν να διαβάσουμε 100 σελίδες μετά τις ερωτήσεις. Φαντάζομαι όλοι θα συμφωνήσετε. Να σας πω κάτι. Τι θέλετε, θέλετε όνομα εταιριών? Είπατε ότι έχετε να καταθέσετε πολλά στοιχεία. Είναι πολύ θετικό όλα, αυτό. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Να σας πω αν κάτι. Δεν τα έχουμε όμως, πώς λοιπόν, θα κάνουμε ερωτήσεις? Μπορώ να σας πω. Παρακαλώ. Όλα τα αρχεία, όλα τα δεδομένα είναι στο Γενικό Αρχείο του Κράτους. Τα έχω παραδώσει εκεί πέρα. Σύμφωνοι. Έχω κρατήσει ορισμένα εδώ και θεωρώ ότι είναι αντικείμενο το οποίο μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση. Όπως και κατά τη διάρκεια της θητείας μου θεωρούσα ότι όλα πρέπει να βγαίνουν στην διάβγεια. Εντάξει. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Έλυγε η σύμβαση που είχαν κάνει γενικώς το Υπουργείο, που είχε κάνει το Υπουργείο για την παροχή αντιδραστηρίων με τις διάφορες εταιρείες, αυτές πάλι δύο εταιρείες είναι, για τον έλεγχο του αίματος, για τους διάφορους ιούς, και έγινε ένας διαγωνισμός ηλεκτρονικός και τα λοιπά με μισές τιμές. Και πέτυχε αυτό ευτυχώς. Προλάβαμε. Προκηρύχθηκε και ένας διαγωνισμός για την μεταφορά του αίματος, διότι οι κοινοτικές οδηγίες λένε, οι οποίες κοινοτικές οδηγίες εκκρεμούσαν εδώ και 3 χρόνια, ότι το αίμα πρέπει να μεταφέρεται, όχι το αίμα, μόλο και μολυσματικά και τα λοιπά, και το αίμα πρέπει να μεταφέρεται σε συγκεκριμένη συσκευασία. Μέχρι τώρα τι το έπαιρναν, πήγαινε και ο συγγενής, το έπαιρναν, τέλος πάντων, και υπήρχαν και συμβάσεις μεταξύ εταιριών που είχαν ειδικά αυτοκίνητα που μετέφεραν το αίμα. Προχωράει ο διαγωνισμός με τις προδιαγραφές των συσκευασιών κτλ. Και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα έρχεται κάποιος με κάποια μεταφορική εταιρεία και μας λέει: τι κάνετε εσείς εδώ, μας βάζετε συγκεκριμένη συσκευασία και από κάτω έχετε μια ερμηνευτική εγκύκλιο που βγήκε κατά τη θητεία μου από την Γενική Γραμματέα, υπογεγραμμένη από τη Γενική Γραμματέα της Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνοι, υπογεγραμμένη ερμηνευτική εγκύκλιο ότι όλα τα μολυσματικά μεταφέρονται, αλλά το αίμα ειδικά πρέπει να μεταφέρεται με συγκεκριμένα αυτοκίνητα συγκεκριμένων εταιριών που έχουν σχέση και σύμβαση με τα νοσοκομεία. Το καταλαβαίνετε αυτό, το διανοείστε? Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες που έχουν αυτά τα αυτοκίνητα? Πού να ξέρει κανένας. Πρέπει να ψάξει κανένας να το βρει. Μπορεί να ψάξετε να το βρείτε. Σχετίζονται σαφώς με την εταιρεία που διαθέτει τα δείγματα για τον έλεγχο του αίματος. Θυγατρικές, σύζυγοι κτλ. Εντάξει. Κυρία Σκοπολή, αν έχετε την καλοσύνη. Τελειώνω. Με όλη αυτή τη διαδικασία και την συνεργασία αυτού του τύπου με το ΚΕΛΠΝΟ, ζητάμε ορισμένα στοιχεία για το τι ξοδεύουν για να είναι ή να μην είναι αποτελεσματική, που τελικά δεν είναι αποτελεσματική στα αντικείμενα τα οποία ασχολούνται και οφείλουν να είναι αποτελεσματική. Στοιχεία. Συμφωνεί. Και τα στοιχεία είναι άλλαντάλλων. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει. Πρώτον, εντάξει, θα βοηθήσουμε και εμείς να τα βγάλετε, παιδιά, τα στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι σε απάντηση του ηλεκτρονικού σας μηνύματος, με το οποίο ζητάτε διευκρινήσεις και παράσεις,
η δεύτερη τέτοια, έτσι, είναι όσον αφορά το θέμα να αναφέρεται σε ξεχωριστή γραμμή. Δηλαδή, προσπαθούμε να τους δείξουμε ότι πώς πρέπει να καταγράφει ένας οργανισμός τα στοιχεία με τους κανόνες του κόστους αντικειμένου. Έτσι, δεν υπάρχει, δηλαδή δεν ήξεραν τι ξόδεψαν για το AIDS. Δεν ήξεραν τι ξόδεψαν για την φυματίωση. Δεν ήξεραν τι ξόδεψαν για το Δυτικό Νείλο. Και έχουν εδώ κάτι νούμερα τα οποία είναι εντελώς αναντίστοιχα με οτιδήποτε. Λοιπόν. Κυρία Σκοπουλή, εμείς καταρχήν χαιρόμαστε που πραγματικά συνεργάζεστε με την Επιτροπή μας. Τελειώνω. Αλλά θέλω να συντομεύσετε λιγάκι, γιατί είναι πάνω από 15 συνάδελφοι, ωραία, οι οποίοι θα σας ρωτήσουν για αυτά τα πράγματα. Εντάξει, αλλά εγώ οφείλω όμως να τα πω. Τι να κάνω. Λοιπόν. Στέλνουμε στοιχεία και μας λέει ο νομικός σύμβουλος μετά από 2-3 μήνες, έτσι, ότι είναι προσωπικά δεδομένα τα οικονομικά στοιχεία του ΚΕΛΠΝΟ και των αυτών που ασχολούνται. Και ευτυχώς με τη συνεργασία του Υπουργού, δια του Γενικού Γραμματέα, τη συνεργασία του κ. Λικουρέτζου, μας δίνονται στοιχεία από τα οικονομικά στοιχεία από το Υπουργείο από το Γραφείο Οικονομικών του Υπουργείου, όσα στοιχεία. Λοιπόν, το ΚΕΛΠΝΟ, τα είπαμε αυτά, δεν θέλω να ξαναμπώ, προμήθεια αντιϊκών φαρμάκων γρήπης, έκανα λάθος, δεν είναι 7 εκατομμύρια, είναι 17 εκατομμύρια, 17, εντάξει. Θέλω απλώς να τονίσω ότι ειδικά εμβολιαστικά κέντρα, θα ρίξει και δεν υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα, ας πούμε, καθόλου, δεν υπάρχει τίποτα, κάνουμε δικά μας εμβολιαστικά κέντρα, καλύπτουμε τη ΣΜΕΘ, εντάξει, καλύπτουμε τη ΣΜΕΘ με 2.800. Κρεβάτια, αγοράζουμε κρεβάτια monitor, τα οποία τα αγοράζει το ΚΕΛΠΝΟ, εντάξει, το ΚΕΛΠΝΟ. Ενημερωτική εκστρατεία για προώθηση για τη γρήπη, 2.844.000. Λειτουργία γραμμής για τη γρήπη, 3.100.000. Λειτουργία γραμμής του 2010, 600.000.000. Ενημερωτική εκστρατεία, 1.800.000 το 2010. ΟΚΑΝΑ, δίνουμε και στον ΟΚΑΝΑ, 10.000.000. Εδώ δεν υπάρχει υπουργική απόφαση. Ναι, τα 10 πρώτη δόση, τα άλλα θα ήταν μετά. Κάποιος από το ΚΕΛΠΝΟ, από το Διοικητικό Συμβούλιο, είπε έλεος, γιατί, έτσι, και μετά σταμάτησε. Αλλά 10.000.000, χωρίς υπουργική απόφαση, χωρίς τίποτα. Επικουρική, ιατρονισηλευτικό προσωπικό. Λοιπόν, δαπάνες για δράσεις για Δυτικό Νείλο, μονάδες για αυτό, 4.629.000 από το Υπουργείο Οικονομικών. Πού είναι. Λοιπόν, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για τη ΣΜΕΘ, 16.000.000. Και μας δίνεται και ένας χάρτης, ο οποίος τι μας λέει. Μας λέει ότι, γιατί δεν ξέραμε και πόσοι απασχολούνται στο ΚΕΛΠΝΟ, 288 είναι στα κεντρικά του ΚΕΛΠΝΟ, μαζί και στη Θεσσαλονίκη. 246 είναι πού? 10 στην Επιτροπή Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας. 22 στον ΟΠΑΔ. ΟΠΑΔ. Και σε διάφορα άλλα ασφαλιστικό ταμείο του δημοσίου. Κέντρο αναφοράς εντάξει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αττικό 14, αυτά και τα λοιπά. Ανθρώπινο δυναμικό 40 σε άλλα νοσοκομεία. Χωρίς όμως να υπάρχει κατανομή, παραδείγματος το Άργος είναι 6. Θα μου πείτε πιθανόν, ήταν η ελονοσία και τα λοιπά, δεν ξέρω. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Όταν ζητήσαμε στοιχεία για τα νοσήματα, η απάντηση ήταν για το 9 και για το 11. Το 10 δεν υπήρχε πουθενά.
366 στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και δι-παιδί, εργαστήρια είναι αυτά, τα οποία ένα υποτίθεται λειτουργεί, είναι μια αποθήκη και κάνει και κάποιες εξετάσεις. Υπήρου, δεν υπάρχει, είναι κλειστό, αλλά το φυλάν, πληρώνουν για φύλαξη. Δυτικής Ελλάδος, Ετωλοακαρνανία, δεν υπάρχει, το φυλάν, πληρώνουν για φύλαξη. Νοτιοκάτω, στη Ρόδο, Κρήτη, τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά και στοιχεία τα οποία ήρθαν με εντελώς διαφορετικό τρόπο, γιατί τέλειωναν οι συμβάσεις. Λοιπόν, Κάφκα, τι είναι τα Κάφκα, κέντρα αναπήρων, κέντρα αναπήρων, Ιωαννίνων, Αμφιλοχίας, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Και τι άλλο. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, ξέρετε, δεν, αυτά είναι, άμα πάρετε, θα σας πω, δεν μπορώ να τα ξέρω αυτά. Τέλειωναν οι συμβάσεις τους το 13, το δεύτερο του 13. Και 17 άτομα, 17 άτομα, 17 άτομα στο κέντρο υγείας Περιστερίου. 17 άτομα. Περιστερίου, 11, συγγνώμη, 11 λάθος, 11 για να μην είμαι ανακριβής. 11 άτομα, ολόκληρο το κέντρο υγείας Περιστερίου, από το Κέλπνο. Σύμφωνοι. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, και αφού προσπαθούσαμε μπας και λειτουργήσει κάτι, βέβαια στο τέλος δεν υπάρχει καμία αυτή, έστειλα έλεγχο, έστειλα αίτημα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και προς τιμήν του, και το λέω, στην αρχή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είπε έχουμε φόρτο και τα λοιπά, μετά επανήλθα, με mail είναι όλα εδώ, αμέσως θα γίνει έλεγχος, διότι είχε απειβδίσει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από όλη αυτή την ιστορία και ο κύριος Σταϊκούρας προς τιμήν του, εντάξει, και είπε ότι θα κάνει έλεγχο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, έφυγα. Έστειλα έλεγχο. Να κάνει έλεγχο, διότι δεν υπάρχει στο νομικό πλαίσιο πώς ελέγχεται αυτό το όργανο. Πώς μπορείς να το ελέγξεις. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει. Αυτό δίνει εντολές με τον Υπουργό. Ο Υπουργός μπορεί να δώσει εντολές. Μαζί. Εντάξει. Υλοποιεί και εκτιμάει αυτά που έχει κάνει. Ευτυχώς, υπάρχει το ECDC, το οποίο ECDC τι είναι. Είναι το ευρωπαϊκό αντίστοιχο όργανο, το οποίο το ελέγχει και το οποίο έρχεται και μας λέει. Έχουμε έρθει τόσες φορές στην Ελλάδα και έχουμε συνεργαστεί με το Κέλπνο και δεν έχουμε δει κανένα αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι το Κέλπνο υπεύθυνο γιατί δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Είσαι εσύ, Υπουργείο, υπεύθυνο που δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Συμφωνεί. Χωρίς να αναφέρεται, χωρίς να κάνει αναφορές κτλ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έστειλα στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, στο Υπουργείο Οικονομικής Μεταρρύθμισης. Έλεγχο, με συγκεκριμένα αιτήματα. Εδώ. Μετά από ένα μήνα παίρνω απάντηση, αρχίζουμε τον έλεγχο. Επισκέπτονται το Κέλπνο. Με το επισκέπτονται το Κέλπνο, η πρόεδρος του Κέλπνο απευθύνεται στον αρμόδιο υπουργό, που αυτή τη στιγμή δεν είναι με εγώ, που ασχολούμαστε με τα της ουσίας και με την αποτελεσματικότητα, είναι ο υπουργός. Και παραπονιέται. Ο κύριος Λικουρέντζος. Ο υπουργός είναι. Και παραπονιέται. Και ο κύριος Λικουρέντζος, έγγραφο είναι εδώ, απευθύνεται στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και λέει, στον κύριο Μανιτάκη, σαφώς, στον κύριο Μανιτάκη, και λέει, συνάδελφε, λάβετε υπόψη σοβαρά το ότι, γιατί η κυρία
πρόεδρος του Κελπνό λέει ότι έχουμε 4-5 ελέγχους, ξέρω εγώ, ΣΔΟΕ, ΜΟΕ, αυτά, από εδώ, από εκεί κτλ. Γιατί άρχισαν να γίνονται έλεγχοι και εκκρεμούσαν έλεγχοι και δεν μπορούμε πια και τέτοια. Εντάξει. Και σταματάει η συμφωνή. Άρα, δύο υπουργοί, εντάξει, δύο υπουργοί λένε ότι άστο το. Εντάξει. Σαφώς. Δεν βρίσκεις άκρη. Σαφώς. Αλλιώς δεν μπορούσε ο πρόεδρος του ΣΕΕΔ, ο οποίος άνθρωπος πήγε να κάνει τον έλεγχο, έτσι, πήγε να κάνει τον έλεγχο, γιατί είχε και το OK από τον υπουργό. Και μετά το θέμα έγινε πολιτικό. Σύμφωνε. Αυτά βέβαια έχουν ένα διάστημα. Κάνεις την αίτηση, ένα μήνα, δύο μήνες κτλ. Τον Απρίλιο πλέον, διότι δεν υπήρχε, αυτό που με ενδιέφερε εμένα ήταν τα προβλήματα υγείας του πληθυσμού και τα προβλήματα τα συγκεκριμένα πώς τα αντιμετωπίζονταν. Στέλνω γράμμα στον Πρωθυπουργό, όχι στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Υγείας, το 13. Σαφώς και υπάρχει. Βέβαια. Δεν μιλάμε ποτέ χωρίς αποδείξεις και εικασίες. Εδώ είναι το έγγραφο. Να σας πω αμέσως. Εδώ, όχι, σας παρακαλώ, ειλικρινά, να ολοκληρώσω. Αντίγραφος, όλος. Λοιπόν, και στέλνω ένα έγγραφο στον Υπουργό με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ. Αλλά αυτό θα σας το διαβάσω. Για να έχετε έτσι μια υποπτία, και αυτό είναι το AIDS, έτσι, εδώ πώς ανεβαίνει το AIDS. Σύμφωνοι, εδώ είναι το AIDS. Εδώ έχει ανεβεί και τότε, έχοντας εμείς το κελπνό από το 1992, έτσι. Και εδώ πάλι... Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό θα σας το διαβάσω. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα... ως καθήλυν αρμόδια δυνάμη των αρμοδιοτήτων που μου εκχωρήσατε, να θέσω υπόψη σας τα ακόλουθα σε σχέση με τον τομέα της δημόσιας υγείας. Εισαγωγικά επισημαίνεται ότι ο τομέας δημόσιας υγείας στη χώρα μας είναι ατελώς ανεπτυγμένος, το δίκτυο απόδοσης δράσεων υποστελεχωμένο και ανεπαρκές και η συμβολή του στη θωράκιση της υγείας των πολιτών περιορισμένη. Από ετών, αλλά και σήμερα, με τον πλέον επιτακτικό τρόπο, επισημαίνεται από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η πλέον αποτελεσματική σε σχέση με το κόστος παρέμβαση του κράτους στην προαγωγή και προάσπιση της υγείας είναι αυτή που αφορά στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ένα σημαντικό κομμάτι της δημόσιας υγείας αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση των διαφόρων νοσημάτων, τόσο λοιμωδών μεταδοτικών, όσο και μη μεταδοτικών χρονίων νοσημάτων. Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, αυτή η επιδημιολογική επιτήρηση συντονίζεται και επιτελείται από φορείς που λειτουργούν είτε με τη μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, είτε με τη μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ως κέντρα ελέγχου νοσημάτων. Οι φορείς αυτοί στελεχώνονται από επιστήμονες υψηλού κύρους
και αναγνωρισμένων ικανοτήτων στη βάση αποκλειστικής απασχόλησης, το τονίζω αυτό, αποκλειστικής απασχόλησης, και έχουν ως σκοπό τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και επιδημιολογικών δεδομένων, την υποβολή σχετικών αναφορών στο κράτος, την εισήγηση και γνωμοδότηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και προστασίας εκ μέρους της πολιτείας, καθώς και την αξιολόγηση της εφαρμογής τους. Τα δεδομένα της επιδημιολογικής επιτήρησης αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής στη δημόσια υγεία και το σύστημα υγείας γενικότερα. Κύριε Υπουργέ, όπως καλά γνωρίζετε, στην Ελλάδα αυτό το έργο το έχει αναλάβει από ετών το ΚΕΛΠΝΟ. Το ΚΕΛΠΝΟ έχει συσταθεί και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και θεσμικά εποπτεύεται όχι από το κράτος, αλλά από τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας. Δρά ανεξάρτητα και αυτόνομα, χωρίς να δίνει καμία αναφορά, αποφασίζει και εκτελεί μόνο του δράσεις που το ίδιο κρίνει και αξιολογεί ως αναγκαίες. Ο έλεγχος δε και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΚΕΛΠΝΟ γίνεται από το ίδιο το ΚΕΛΠΝΟ. Πιθανόν στο παρελθόν και στα πλαίσια της εν γέννη ανώριμης και ατελούς οργάνωσης του κράτους μας, μια τέτοια οργανωτική δομή να ευδοκιμούσε και ίσως και να επέλυε περιστασιακά κάποια προβλήματα. Δυστυχώς όμως σήμερα ένα τέτοιο οργανωτικό σχήμα είναι ανεπαρκές και αναποτελεσματικό για την ουσιαστική εκπλήρωση του έργου το οποίο του έχει ανατεθεί. Ενδεικτικά αναφέρω ότι σήμερα στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε καθόλου ποια είναι η επίπτωση σωρίας νοσημάτων όπως είναι τα καρδιαγγειακά, ο καρκίνος, ο διαβήτης και άλλα. Τη γνώση αυτή οφείλει να μας την παρέχει το ΚΕΛΠΝΟ, όπως το πράττουν τα ομόλογα του κέντρα ανά την Ευρώπη. Το ΚΕΛΠΝΟ, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, οφείλει να προτείνει συγκεκριμένες, τεκμηριωμένα αποτελεσματικές δράσεις προς την εκτελεστική εξουσία, που είναι το Υπουργείο, και στη συνέχεια να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των δράσεων. Απ' την άλλη πλευρά, το ΚΕΛΠΝΟ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας με ποσό που ανέρχεται το 2013, όχι πριν, με 26 εκατομμύρια το χρόνο, πριν ήταν διπλάσια. Χειρίζεται χρήματα από το ΕΣΠΑ ύψους τουλάχιστον 22 εκατομμυρίων, νομικές δεσμεύσεις αυτές, χειρίζεται δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα ποσού 200 εκατομμυρίων, διαθέτει προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων 850 ατόμων, περίπου, με τον τρόπο κατανεμημένα και διορισμένα κατά το δοκούν. Όχι 27 γιατρών, δεν είπα 27 γιατρών, όχι, όχι, δεν το είπα αυτό. Εντάξει, αυτό μπορούμε να το δούμε, ναι. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω. Και παρόλα αυτά δεν είναι ούτε πρόθυμο, ούτε και επαρκές να αποδώσει απολογισμό για τις δραστηριότητάς του ανατομέα. Πρόσφατα δε, επικαλούμενο υποχρηματοδότηση από το κράτος, αποφάσισε να σταματήσει τον έλεγχο στα εργαστήρια δημόσιας υγείας, τον έλεγχο του HIV, τη χρηματοδότηση για την επιδημιολογική επιτήρηση υπατιτίδων, καθώς και την εντομολογική επιτήρηση για την ελονοσία και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εντελώς ενδεικτικά της συλλογής της λειτουργίας του ΚΕΛΠΝΟ, σας αναφέρω ότι στο κείμενο που συνοδεύει την εθνική αναφορά προς τους διεθνείς οργανισμούς για το HIV-AIDS και που υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΚΕΛΠΝΟ, την πρόεδρο του ΚΕΛΠΝΟ, και μου εστάλει στις 25 Τετάρτου του 2013, αναφέρεται επιλέξη ότι η Ελλάδα έχει έως τώρα συμμετάσχει στην υποβολή 3 εθνικών αναφορών, 8, 10 και 12, ενώ έπρεπε κάθε χρόνο, αν είναι, εντάξει, και υπάρχουν δεδομένα που δεν έχουμε δεδομένα, λέει, από την Ελλάδα. Δηλαδή, άμα δείτε τα γραπτά
του ευρωπαϊκού οργανισμού σε slide, έτσι, το οποίο έχει ανακοινωθεί δημόσια, Greece, no results, no documents. Συνέχεια για πολλά χρόνια αυτό. Επανειλημμένα. Λοιπόν, αναφέρεται ότι έχει ως τώρα συμμετάσχει στην υποβολή 8, 10 και 12 μέσω του ΚΕΠΛΟ, συλλέγοντας τα διαθέσιμα δεδομένα, χωρίς ποτέ η δράση διενέργεια μελετών, συλλογή στοιχείων, επεξεργασία, να χρηματοδοτηθεί. Και αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν το ΚΕΛΠΝΟ να αναφέρει ότι δεν χρηματοδοτείται για μια δράση για την οποία είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιεί. Δηλαδή για οτιδήποτε έπρεπε να παίρνει έξτρα λεφτά. Θα ρίξει και ο μισθός, είναι για κάτι άλλο εκεί πέρα. Κύριε Υπουργέ, επειδή σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και αυτές οι αρμοδιότητες σαν υφυπουργού ίσχυαν μόνο για μένα, έτσι, για το Υπουργείο Υγείας. Τυπικά εποπτεύω, αλλά εσείς ασκείτε παράλληλα την ουσιαστική εξουσία. Επειδή η χώρα μας έχει τεθεί σε στενό έλεγχο από την Ευρώπη για την επιδημία του AIDS στους χρήστες ουσιών, τη φυματίωση στους μετανάστες, αυτά δεν σας τα είπα, αν θέλετε ρωτήστε, αλλά και τις νοσοκομιακές λοιμώξεις, αυτά δεν σας τα είπα, αν θέλετε ρωτήστε, την αντίσταση στα αντιβιωτικά, δεν σας τα είπα, αν θέλετε ρωτήστε, και ούτω καθεξής. Επειδή πρέπει να δοθεί ουσιαστικά βάρος στον τομέα της δημόσιας υγείας, αν θέλουμε να μειώσουμε πραγματικά το κόστος στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, και παράλληλα να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, επειδή επιπρόσθετα σε επίρρωση όσων προαναφέρω εκκρεμούν έλεγχοι για κακοδιαχείριση και κακοδιοίκηση στον οργανισμό αυτό από 8 διαφορετικές αρχές συμπεριλαμβανομένων του ΣΔΟΕ, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του ΣΕΕΔ, νόμισα ότι θα γίνει, δεν έγινε. Επειδή λόγω των αρμοδιοτήτων μου δεν έχω τη δυνατότητα ούτε να νομοθετώ, αλλά ούτε να επιλέξω και να προτείνω νέα διοίκηση στον οργανισμό, σας καλώ, όπως αναλάβετε την ευθύνη για το τι δέον γενέστε, περιοριζόμενοι αναγκαστικά από τη πλευρά μου, στο να προτείνω τα ακόλουθα. Αλλαγή του νομικού πλαισίου του ΚΕΛΠΝΟ, συνημμένη πρόταση προς συζήτηση, με στόχο την ανάληψη από το ΚΕΛΠΝΟ του ουσιαστικού του ρόλου, τουλάχιστον της επιδημιολογικής επιτήρησης, μείωση κατά το ίμιση τουλάχιστον του αριθμού των απασχολούμενων σε αυτό, αρκεί να αναφέρω ότι το αντίστοιχο όργανο στη Γαλλία των 65 εκατομμυρίων ανθρώπων απασχολεί μόνο 428 άτομα προσωπικό, κατανεμημένα σε 17 περιφερειακά κέντρα, ενώ το ΚΕΛΠΝΟ 850. Άμεση ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικατάστασή του με άλλο προσωρινό μέχρι να οριστικοποιηθεί το νέο νομικό πλαίσιο. Άμεση απομάκρυνση του Διοικητικού Διευθυντή και αντικατάστασή του από υψηλόβαθμο υπάλληλο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ανάθεση ευθύνης και αναζήτηση της συνδρομής πανεπιστημιακών τμήματων επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας για την οργανωτική ανασυγκρότηση του ΚΕΛΠΝΟ. Σας δηλώνω, δε, ότι σε περίπτωση που αποφασίσετε να προβείτε στις ΟΣΑΝΟ ενέργειες, θα έχετε την αμέριστη συνδρομή και συνεργασία μου. Παρακαλώ για τα δέοντα. Λοιπόν, αυτό έγινε 26 Τετάρτου. Κυρία Σκοπούλη, να το καταθέσετε αυτό. 13. Ναι, ναι. Αυτό χρειάζεται να το καταθέσετε. Μια μικρή συνέχεια. Ο Υπουργός, προς τιμήν του, ξεκίνησε διαδικασία για νέο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον. Εντάξει. Καθυστέρησε όμως πάρα πολύ. Καθυστέρησε πάρα πολύ. Να σας πω ότι αυτό που έφερε αντίδραση, τώρα ήταν τυπικά, ήταν ουσιαστικά, δεν μπορώ να ξέρω, ήταν το ΠΑΣΟΚ και
Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι παρέδωσα στη νέα υφυπουργό τις εκκρεμότητες. Δεν ξέρω αν ο υπουργός παρέδωσε αυτή την εκκρεμότητα. Ως όφιλε. Κυρία Ζέτα Μακρύ. Κυρία Μακρύ, υπουργός ήταν ο κύριος Λικουρέτζος, κυρία Σκοπούλη, τότε. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε. Διότι αυτό έγινε λίγες μέρες πριν. Κυρία Σκοπούλη, συγγνώμη λίγο. Κύριε Πρόεδρε, επειδή θα πρέπει να αποχωρήσω, βλέπω ότι προφανώς η κυρία Σκοπούλη, επειδή άνοιξε πολλά θέματα, θα προκύψει και ανάγκη δεύτερη συνεδρία. Τουλάχιστον. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, για να μπορούν να κάνουν και χρήση και οι βουλευτές που θα ρωτήσουν στη συνέχεια, αλλά και οι εισηγητές, τα έγγραφα που έχει σκοπό να καταθέσει η κυρία Σκοπούλη, ας τα καταθέσει από σήμερα και τώρα, για να μπορούν να τα κάνουν χρήση και οι εισηγητές και οι βουλευτές για την επόμενη συνεδρία. Αυτή είναι η παράκληση. Κύριε Πρόεδρε, πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, πάνω σε αυτό και να το δουν και οι άλλοι συνάδελφοι. 4,5 ώρα έχουμε καλέσει τον κύριο Παπαδημητρίου, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θα έρθει. Ωραία. Τότε συνεχίζουμε. Εκμεταλλευτείτε αυτόν τον χρόνο. Απλά αυτή η παράκληση που είπα για να, να συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι για να μπορούν να κάνουν χρήση. Μπορεί να είναι σημαντικό το θέμα. Εντάξει, και καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ ακριβώς να έρχομαι εδώ πέρα. Έχω και άλλες δουλειές. Δηλαδή. Τι συνέβη ακριβώς τώρα. Εντάξει. Έχουμε ανατρέψει τη δικονομική τάξη. Βέβαια, εντάξει, ενδιαφέροντα πράγματα ήταν αυτά που λέτε, αλλά επεκτάθηκε. Ορίστε. Επεκτάθηκε η εισήγησή σας και όντως υπάρχει μια δυσκολία τώρα. Σε εμάς όλους να απευθύνουμε τις ερωτήσεις που είναι κυρίως νομίζω ότι η εισήγησή μου, τρόπος λειτουργίας. Ναι, να σας πω κάτι, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι η εισήγησή μου τι ανέδειξε. Ανέδειξε ένα πράγμα. Ότι το κελπνό μαζί με την πολιτική ηγεσία, διαμορφώνοντας η πολιτική ηγεσία ένα νομικό πλαίσιο, έγινε ένας στενός κορσές. Έτσι, το οποίο οδήγησε σε αναποτελεσματικότητα της δράσης του ΚΕΛΠΝΟ και χρήση του ΚΕΛΠΝΟ για ωφέλη πολιτικάντικα και όχι σαφή για την δημόσια υγεία. Αυτό, τίποτα άλλο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά τα αυτά, κύριε Σπύρο Λάπα, νομίζω ότι τα περιθώρια των ερωτήσεων είναι συγκεκριμένα. Είπε η κυρία Σκοπούλη. Τι θέλετε. Να καταδεθούν τα έγγραφα. Α, και να διακόπτουν. Να μοιραστούν και να γίνει ένα διάλειμμα. Ναι. 10 λεπτά. Ναι. Αν θέλετε, ναι. Να τεθούν υπόψη των εισηγητών. Δεν πρόκειται να διαβαστούν τώρα τα έγγραφα, συνεπώς όντως να τα πάρουμε. Επίσημα έγγραφα είναι. Μια είναι τα περισσότερα είναι στη διάβια, αλλά είναι στο. Δηλαδή δεν είναι. Για την επόμενη φορά. Δεν λέω κάτι το οποίο. Τώρα είναι να διαβάσουμε, είναι αδύνατο. Όχι, όχι, κοιτάξτε, δεν έχουμε την πολυτέλεια. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξανάρθει, κυρία Σκοπούλη. Μην το κοιτάζετε έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σήμερα. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Πολλά πράγματα μας ανέλησε. Έτσι. Αυτό που λέτε, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ακριβώς. Εντάξει. Ωραία. Να μπορούμε να κάνουμε χρήση της ερωτήσης μας. Συμφωνώ. 10 λεπτά, 4 διάλειμμα. Τέχνη και Δημοκρατία. Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει συνέδριο με τίτλο «Τέχνη και Δημοκρατία» στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης από την 5η 7 Δεκεμβρίου ως το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου. Μπορεί άραγε η τέχνη να υπερασπιστεί τη δημοκρατία σε καιρούς κρίσης? Πώς διαμορφώθηκε ιστορικά και ποιος είναι σήμερα ο ρόλος των καλλιτεχνών και συγγραφέων? Έχει την ικανότητα η τέχνη να αναμετρηθεί με την ιστορία και την εποχή της? Γύρω από τα σύγχρονα ερωτήματα θα συζητήσουν ιστορικοί, φιλόσοφοι, αισθητικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί επιστήμονες και θεωρητικοί της λογοτεχνίας. Στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης από την 5η 7 Δεκεμβρίου έως το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου. Μουσική εκπομπή Χάρη Νεφωνίας. Μια εκπομπή που δίνει βήμα στους μουσικούς και στους νέους δημιουργούς. Μια εκπομπή
για το ποιοτικό ελληνικό τραγούδι. Του κόσμου το περί... Χάρη Νεφωνίας. Ένα μουσικό πέρασμα από όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Στη Βουλή Τηλεόραση, από το Σάββατο 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι και κάθε Σάββατο την ίδια ώρα. Στα Χανιά χτυπάει η καρδιά της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η ανακαινισμένη οικία του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα υποδέχεται τους επισκέπτες της με χώρους που διατηρούν την αυθεντική τους μορφή, με εκθέματα ανεκτίμητης αξίας και τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές. Ο Βενιζέλος είναι η ιστορία μας. Και σήμερα, περισσότερο επίκαιρος από ποτέ, σας προσκαλούμε σε ένα μαγευτικό ταξίδι στο χρόνο. Παναγής Τσαλδάρης, 1867-1936, φωτοαναστατική ανατύπωση του έργου του Γεωργίου Βούρου. Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία προχώρησε στη φωτοαναστατική ανατύπωση του έργου του Γεωργίου Βούρου Παναγής Τσαλδάρης, θέλοντας να γνωρίσει στο κοινό ένα εξαιρετικά δυσέβρετο έργο. Το έργο αυτό δημοσιεύθηκε το 1955 από τον δημοσιογράφο Γεώργιο Βούρο, διασώζοντας πολύτιμες πληροφορίες για το βίο και την πολιτεία του αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος και Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Παναγή Τσαλδάρη. Η έκδοση εμπλουτίζεται με εκτενή εισαγωγή της Κωνσταντίνας Μπότσιου, αναπληρώτριας καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
μοιραστεί ορισμένα, όχι όλα. Είναι ενδιαφέροντα κείμενα από ό,τι βλέπω. Ένα βλέπω εγώ εδώ πέρα. Ναι, αυτή την επιστολή. Όχι, αυτά μόνο μοιράστηκαν. Λοιπόν, πάμε τώρα δύο σκέψεις. Να αρχίσουμε τις ερωτήσεις ή να εν όψη του όγκου και της αξίας των διανεμηθέντων να προσπαθήσουμε να τα μελετήσουμε και να ξανάρθει, κυρία Σκοπούλη. Παπαχριστόπουλος, ο βουλευτής. Πέντε τηλέφωνα με έχει πάρει ο φίλος μου Φενιέρης. Κυρία Σκοπούλη, αυτό που ζητάμε τώρα ουσιαστικά έχει μια σημασία, επειδή μας είπατε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, καθένα από τα οποία προφανώς επισύρηκε μερικές ερωτήσεις εξειδίκευσης. Μερικές ερωτήσεις πιθανών εξειδίκευσης από κάποιον από εμάς. Θα είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι αν αυτά είχαμε καιρό να τα διαβάσουμε, να τα δούμε συνδυασμένα με άλλα έγγραφα που πιθανόν έχουμε. Με αυτή την έννοια, κύριε Πρόεδρε, εμείς που θα ρωτήσουμε πρώτοι, αν από τα έγγραφα προκύψει κάτι, τι θα γίνει, πρέπει να επανέλθουμε. Ναι, πρέπει να επανέλθετε, βέβαια. Λοιπόν, δύο. Να μην ρωτήσουμε καθόλου. Και να έρθετε το πρωί 11 ώρα κατευθείαν. Ναι, και προτιμώ και εγώ να έρθετε πρωί. Καλά, ας έρθουν και οι άλλοι συγγητές. Λέμε για μια περίπτωση, επειδή μας μοίρασε ορισμένα έγγραφα. Εκεί, όχι, στον Μα εξηγώ τώρα στον κύριο Καστιδιάρη. Το παρακολουθούσα και συμφωνώ βεβαίως να υπάρχει και το χρονικό περιθώριο μελέτης των σχετικών εγγράφων από τους συγγητές των κομμάτων. Χρονιμότερο λοιπόν είναι να το κάνουμε αυτό έτσι. Ας βάλουμε νωρίς την Τρίτη. Θα μα τα πάρουμε τα έγγραφα. Ναι, 11 η ώρα το πρωί. Την επόμενη Τρίτη. 12. Και εμένα με βολεύει 12. Λοιπόν. Δεν ακούγεστε το μικρόφωνο. Τώρα τι να πω, ήρθα από τις 12 η ώρα, αρχίζαμε σημεία. Δηλαδή, σήμερα ήταν εξαιρετική περίπτωση. Κάντε το λίγο να τελειώνουμε. Όχι, δηλαδή, θα το κάνουμε. Κάντε υπόψη, κυρία Σκουπούλια, αν αρχίσουμε τώρα, τελειώσουμε μετά από 6 ώρες. Γιατί, δηλαδή... Δεν ρώτησε κανένας ακόμα τίποτα. Μιλάμε... Ναι, τώρα η ερώτηση είναι για την ερώτηση για να καταλάβουμε. Όχι, υπάρχει βέβαια, ασάφεια πουθενά. Όχι, δεν είναι θέμα. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα. Έτσι είναι η διαδικασία. Αυτή είναι η διαδικασία. Δυστυχώς δεν είναι. Η διαδικασία δεν είναι για τη διαδικασία. Η διαδικασία για να σου πει. Αφήστε μας να τα διαβάσουμε αυτά που μας δώσατε. Χρήσιμο θα είναι. Δεν ξέρω οι άλλοι τι λέτε. Κύριε Πρόεδρε, η κ. Σκουπούλη έκανε χρήση διαφόρων εγγράφων. Τώρα όλα αυτά τα εγγραφά μας τα δώσει. Τα φωτοτυπούνται τώρα. Φωτοτυπούνται. Ωραία. Άρα λοιπόν, μετά από τόσα έγγραφα, τι να ρωτήσουμε τώρα. Ο εισηγητής τώρα θα είναι αμήχανος την άλλη φορά, θα κάνει μια ερώτηση από αυτά που έχει έτοιμα πριν. Τώρα ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Αν δεν το λάβουμε υπόψη στις ερωτήσεις μας, νομίζω ότι θα είναι μια ατυλή διαδικασία. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχει προκύψει το εξής θέμα. Τρίτη δεν μπορώ, έχω μάθει. Η κυρία Σκοπούλη μοίρασε κείμενα αρκετά και ενδιαφέροντα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε από αυτόν ερωτήσεις και προτείνεται μία αναβολή για τις αρχές της άλλης εβδομάδας. Ναι, ναι, σωστά. Υποχρέωση. Εγώ δεν μπόρεσα να δω, θα τα δω από τα πρακτικά το τι είπε. Κύριε Πρόεδρε, αν όντως, όπως μου λέτε, έχει... και εγώ συμφωνώ για αυτό που προτείνετε. Κύριε Βαξιτόπουλε, τι λέτε. Εγώ θεωρώ ότι η συγκεκριμένη μάρτυση, κυρία Σκοπούλη, είναι πολύ ουσιαστική μάρτυση και νομίζω ότι είναι μοναδική ευκαιρία τη στιγμή που είναι η μοναδική μάρτυρα που μιλάει για το θέμα του Κερπνού. Να το οργανώσουμε, είμαι της άποψης, ναι, να τα δούμε αυτά τα έγγραφα, να είμαστε πιο καλά. Παρ' όλα αυτά δεν επιμένω, δηλαδή αν πράγματι θέλετε κάτι άλλο κλπ. Δεν έχουμε όλη τη βδομάδα την επόμενη, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε. Άρα μπορούμε την Πέμπτη ίσως, τότε, τι να πω. Μιλά.
Εγώ να σας πω, η κατάληξη είναι το τελευταίο γράμμα. Δηλαδή, μέσα από τα έγγραφα, ή θα κάτσετε μετά να τα δείτε, να, αν θέλετε να ολοκληρώσετε μια άποψη για το κέλπνο. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Ό,τι ουσιαστικά η κατάληξη δια των εγγράφων αποτελεί το τελευταίο κείμενο. Σύμφωνοι. Δηλαδή, το που κατάληξε στο τέλος της θητείας είναι το τελευταίο κείμενο. Αυτά τεκμηριώνουν αυτό το τελευταίο κείμενο. Δεν πρόκειται, δηλαδή, εσείς θα χαθείτε τώρα, θα δείτε μια αλληλογραφία η οποία λέει όχι έτσι, όχι αλλιώς. Μετά, τα έχετε εσείς, τα έχετε αυτά και τα μελετάτε. Μα, δηλαδή, να σας τάχετε, πω κάτι. Σας τα έδωσα. Εμείς έχουμε ένα υλικό, κύριε Σκοπούλη. Δηλαδή, έχουμε ένα υλικό ήδη. Πώς να σας πω, έχω κι εγώ δουλειά, δεν γίνεται. Είναι 5 χρόνια μετά. Έχω βγει σε μια άλλη λειτουργία η οποία έχει απαιτήσεις. Δηλαδή, ξέρετε, δεν γίνεται να. Και όλη αυτή η αναμόχλευση τώρα εκείνης της περίοδου δεν είναι και η καλύτερη. Δηλαδή, δεν αποφέρει. Προς όφελος του ελληνικού λαού γίνεται, κυρία Σκοπούλη. Να σας πω κάτι. Συμβάλλετε σε αυτό και αυτό είστε πρέπει να το κάνετε. Εντάξει. Τώρα, κυρία προς Σκοπούλη, όφελος του ελληνικού λαού μπορείτε και έγγραφα και να σας απαντήσω ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Κυρία Σκοπούλη. Ναι, γι' αυτό ήρθα κιόλας. Ακούστε με λίγο. Προκάλεσα, διότι αν δεν προκαλούσα δεν θα ερχόμουν κιόλας. Το ξέρω αυτό. Επίσημα το ΣΕΙΠ για κάποια χρόνια δίνει διασπάθηση δημοσίου χρήματος που περνάει τα 350 εκατομμύρια. Επίσημα το ΣΕΙΠ δίνει διασπάθηση πάνω από 350 εκατομμύρια. Επειδή λοιπόν το θέμα μας, ακούστε με λίγο, δεν είναι προσωπικό ούτε για εσάς, ούτε για εμάς, ούτε για κανέναν. Είναι μείζον το θέμα τι γινότανε στο περίφημο Κερπνό. Επιχειρήματα του τύπου έχω δουλειά και δεν έρχομαι αύριο δεν ισχύουν για μας. Σας το λέω ευθέως. Δηλαδή, εμείς έχουμε ενθουσιαστεί καταρχήν γιατί είστε μοναδική μάρτυρες που μιλάτε, ας πούμε. Και είναι, δηλαδή, το χρεώνουμε, το πιστώνουμε αυτό το πράγμα που κάνετε. Θα κάνετε κι εσείς μια προσπάθεια και να μελετήσουμε αυτά που μας έχετε στείλει για να είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι. Είναι πολλές οι ερωτήσεις, δεν είναι μόνο αυτά που λέτε εσείς, είναι και άλλα πολλά. Πάρα πολλά. Λοιπόν, να πω κάτι. Μπορώ να πω. Ευχαριστώ. Εγώ από ό,τι είδατε, στερούμε στοιχείων. Σύμφωνοι. Για χι λόγους. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, η κατάσταση είναι αυτή που σας έδειξα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι αυτόνομη σε σχέση με πολιτικά πρόσωπα τα οποία και αυτά την έχουν δημιουργήσει. Από εκεί και πέρα εγώ, οικονομικά στοιχεία όπως βλέπετε, τα έχω πάρει δια του Γενικού Γραμματέα του Υπουργού από το Υπουργείο, από την αυτή του Οικονομικών. Δηλαδή, δεν έχω στοιχεία. Η στάση αυτή του Κελπνό απέναντι σε έναν υφυπουργό που προσπαθεί να είναι αποτελεσματικός για τα προβλήματα υγείας είναι αρνητική. Δηλαδή, βρίσκεσαι μπροστά σε έναν τοίχο. Και αυτό το πράγμα είναι ενδιαφέρον. Ενέχει πολιτική. Δηλαδή, το Κελπνό κάνει πολιτική, το καταλαβαίνετε. Πάρα κάνει πολιτική και δεν κάνει και δεν εξασφαλίζει. Και είναι ακριβώς αυτό που ψάχνει η Επιτροπή μας. Αυτό που λέτε τώρα, κύριε Σκοπούλη, αυτό που λέτε τώρα. Δεν μπορεί να το ξέρετε εσείς εμείς, κυρία Σκοπούλη, αυτό πρέπει να το μάθει όλος ο ελληνικός λαός. Δεν ωφελεί να το ξέρετε εσείς και εμείς, το ξέρουμε. Πρέπει να το μάθει κι άλλος κόσμος. Ωραία, τηλεόραση, δεν το έχετε. Πρέπει μου να πω κάτι. Η Μάρτης ως εκ της ιδιότητός της ως ιατρού, προφανώς, δεν μπορεί να γνωρίζει τις ανάγκες μιας διαδικασίας δικαστικού τύπου, όχι πια κοινοβουλευτικού, διότι εδώ οι ερωτήσεις που τίθενται και θα σας τεθούν θα είναι ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ να ανοιχνεύσουμε, πέραν των όσων ήδη είπατε και θα δούμε, συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω, και το ξέρει και ο Πρόεδρος ως νομικός και ο ίδιος, και όσοι είμαστε νομικοί σε αυτή την Επιτροπή, ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι απλά και μόνο μια διαδικασία πολιτική κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά είναι κάτι παραπάνω, κυρία Σκοπούλη. Που γι' αυτό το λόγο θεωρώ και εγώ πολύ σημαντικό
οι ερωτήσεις που θα σας τεθούν και στο μέτρο που γνωρίζετε ή εκτιμάτε ή τη γνώμη σας και καλά και μόνον αν μπορείτε να προσφέρετε, θα είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και εγώ θέλω να σας παρακαλέσω. Δηλαδή είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία αυτή. Αυτό θέλω να πω. Ωραία. Θέλω να πω κάτι μισό λεπτό. Απ' την αρχή τόνισα ότι αν αυτό νομικά αποδειχθεί ότι είναι σκάνδαλο, εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη. Διότι είναι τέτοιοι οι νόμοι, αυτό θέλω να τονίσω, ότι είναι το νομοθετικό πλαίσιο τέτοιο που καλύπτει την πρακτική αυτού του οργάνου, διότι φτιάχτηκε έτσι. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Και εδώ δεν είναι. Ο εισαγγελέας είναι για τα νομικά. Δεν είναι εδώ πέρα. Ούτε εγώ είμαι για τα νομικά. Ο εισαγγελέας είναι για τα νομικά. Αλλά η πληροφορία έρχεται από εσάς πρωτογενώς. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη. Α, μάλιστα. Την επόμενη Τετάρτη στις 12 η ώρα. Θέλετε. Όχι 8. Υπάρχουν. Έχω προσωπικά, εγώ δεν μπορώ πριν. Γυπνάμε νωρίς, εμείς τι. 10. 10 η ώρα. 10. 10 η ώρα, και πριν. Ναι, ναι. Ωραία. 13. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Και ευελπιστούμε στην επόμενη φορά να είμαστε. Όχι. Παπαδημητρίου, μα κάτσε, μην φύγετε. Έχουμε αυτή την πληροφορία που είναι από νοσοκομείο. Έλα λίγο μέσα. Δεν έχουμε τρόπο δηλαδή να την αμφισβητήσουμε. Τώρα, πότε θα καλέσουμε Παπαδημητρίου? Παπαδημητρίου, προτείνω. Εγώ προτείνω την επόμενη, την Πέμπτη, κύριε Πρόεδρε, μεσημέρι, 12 η ώρα. Εγώ συμφωνώ. Πρέπει να το ξανακαλέσουμε. Εγώ συμφωνώ, κύριε Πρόεδρε, την Πέμπτη. Το πρωί, την Πέμπτη. Καλώς. Κύριε Πρόεδρε, ένα τελευταίο. Δύο εκκρεμότητες που έχω σημειωμένες. Πρώτον, είχε δώσει ο κ. Παπαδημητρίου στην προηγούμενη συνεδρία σε ένα έγγραφο με κάποια ονόματα διορισμών. Αυτό δεν μας έχει μοιραστεί. Παρακαλώ να μας μοιραστεί. Ονόματα διορισμών. Στο τέλος της κατάθεσής του κατέθεσε κάποια έγγραφα τα οποία δεν έχουν μοιραστεί. Τα έγγραφα του κ. Παπαδημητρίου είναι όλα εκεί προς διανομή. Α, αυτά είναι. Ωραία. Θα μας μοιραστούν. Ωραία. Η άλλη εκκρεμότητα. Δεν γνωρίζω ακόμα αν έχουμε διαβιβάσει τα ναι, πρακτικά ναι, ναι, τις προηγούμενες συνεδρίες. Ναι. Παρακαλώ. Το φυλάτου, δεν λέτε. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Καληνύχτα. Τι, τα πάμε. Ναι.